Και πριν από λίγο ολοκληρώθηκε αυτή η σύσκεψη και αίσθηση προκάλεσε η απουσία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Ζέρβα, διότι η αρχική ενημέρωση που είχαμε είναι ότι θα είναι παρόν σε αυτή τη σύσκεψη. Τελικά τώρα ενημερωθήκαμε ότι βρίσκεται στο Δημαρχείο, όπως σας είπε ο Παναγιώτης, σε σκέψεις με συνεργάτες του. Και οι δημοσιογράφοι που ήταν εδώ και ήταν παρόντες τη Δευτέρα το βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκαν και αυτοί ότι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και να προβούν στις απαραίτητες εξετάσεις. Πάντως ήταν εκεί, ήταν παρόντες, μας λες Αναστασία, δημοσιογράφοι που ήταν και στο συγκεκριμένο Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα, όπου παρέστηκε η γυναίκα που νοσεί από κορονοϊό. Πολύ σωστά και προληπτικά θα πρέπει να εξεταστούν όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και όσοι βρέθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα, Βασίλης Κικίλιας μας είπε ότι θα πρέπει να δείξουμε ψυχραιμία. Είχαμε πολλά ύποπτα κρούσματα. Τελικά επιβεβαιώθηκε το πρώτο στην Ελλάδα. Θα γίνει κοινηλάτιση όλων των ανθρώπων που ήρθαν σε επαφή με την 38χρονη. Mm-hmm. Και αυτό που μας είπε είναι ότι θα πρέπει να ακούμε τους οδικούς. Αυτό κάνουν και στο Υπουργείο Υγείας. Ακούν τους ειδικούς επιστήμονες. Και αν έχουμε συμπτώματα, να μένουμε στο σπίτι, να συμβουλευόμαστε το γιατρό μας. Λοιπόν. Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας είπε ότι βρισκόμαστε και βρίσκεται η Περιφέρεια σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και ανάλογα στις δηλώσεις και του κ. Νίκου Χαρδαλιά, του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, να δείξουμε ψυχραιμία και να απευθυνόμαστε στον γιατρό μας αν παρουσιάσουμε συμπτώματα λίμωξης. Λοιπόν, ψυχραιμία και εγρήγορση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Μπορούμε να ακούσουμε τη δήλωση προλίγου ο Υπουργός, ο κ. Κικίλιας. Έχουμε πλέον ένα θετικό, ένα κρούσμα, δικό περιστατικό. Το οποίο είναι στο νοσοκομείο αναφοράς, σε θάλαμα αρνητικής πίεσης. Και τώρα η οργάνωση πολιτεία τι κάνει για τον οργάνωτη της, κάνει το tracing, την ιχνηλάτηση των ανθρώπων αυτών που έχουν έρθει σε επαφή αυτές τις δύο μέρες με την συγκεκριμένη γυναίκα. Και φυσικά επίσης και με την αεροπορική εταιρεία και όπως λένε τα πρωτόκολλα αυτών των επιβατών που βρίσκονται σε συγκεκριμένες αποστάσεις υγείου της, του πληρώματος κλπ. Θα ήθελα να ζητήσω για μία ακόμη φορά να υπάρχει ψυχραιμία και ηρεμία προς υπογράφω το οποίο είπε ο κ. Περιφερειάρχης και ενημέρωση σωστή των πολιτών.